Η σύγκρουση ανάμεσα σε Αίγυπτο και Τουρκία δεν έχει τέλος. Η Άγκυρα αποφάσισε να μπει ξανά στη Λιβύη με το Καίρο να λαμβάνει κρίσιμες αποφάσεις. Πριν λίγο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου, Σαμέχ Σούκρι, επιβεβαίωσε ότι η Αίγυπτος έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να επιτύχει εκεχηρία και πολιτική λύση στη Λιβύη. Σημείωσε ότι η ανακοίνωση του Προέδρου Σίση για την κόκκινη γραμμή σε Σιρτή και Αλτζούφρα οδήγησε στη δημιουργία μιας κατάστασης διαλόγου μεταξύ των αντιμαχόμενων μερών. Μάλιστα, ο Σούκρι προειδοποίησε την Άγκυρα να σταματήσει κάθε προκλητική ενέργεια, καθώς κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε ένταση. Όσον αφορά το ρόλο της Τουρκίας, ο Σούκρι εξήγησε ότι οι επαναλαμβανόμενες τουρκικές προκλήσεις στη Λιβύη στοχεύουν στην αποσταθεροποίηση της χώρας, στη σπορά μεγαλύτερης αναταραχής και στη χρήση τρομοκρατικών στοιχείων για πολιτικούς σκοπούς. Τόνισε ότι αυτό αποτελεί απειλή για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Αιγύπτου, καθώς και των εταίρων της στη Μεσόγειο, εννοώντας προφανώς και τις απειλές της Τουρκίας κατά Ελλάδας και Κύπρου. Ο Σούκρι ανέφερε ότι η επίσκεψη του Προέδρου Σίση στη Γαλλία εντάχθηκε στο πλαίσιο ανάπτυξης στρατηγικών σχέσεων και ενίσχυσης του πολιτικού συντονισμού σε περιφερειακά και διεθνή θέματα. Ο Σούκρι δήλωσε ότι ο Σίση και Μακρόν τόνισαν την απόλυτη απόρριψη των τουρκικών προκλήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο. Βλέποντας την σύγκρουση να έρχεται, με εντολή Σίση αυξάνονται οι επενδύσεις στην στρατιωτική τεχνολογία και στην αγορά νέων όπλων, με το Κάιρο να ρίχνει δισεκατομμύρια για νέα συστήματα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.